Να σας καλωσορίσω ακόμα ένα βιντεάκι. Είμαστε στη νέα μονή της Χιού, στο περιβάλλοντα χώρο απ' έξω. Πάμε να την περπατήσουμε. Να την κάνουμε ένα βίντεο ώστε να σας μεταφέρω μέρα. Λέει Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Γενουσών. Είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 1 και από τις 5 ως τη δύση του ηλίου και το χειμώνα 4 ως 5.30. Γλιστράνε οι πέτρες και έχουν βάλει ξύλινο. Ναι, αυτός είναι ο κεντρικός. Η πύλη που είναι εδώ και ο κεντρικός ναός. Ναι, θα το κάνουμε μια βόλτα. Ναι. Το κάνουμε μια βόλτα. Έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Πολλές εκκλησίες, πολλά κτίρια. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν είναι το η κλασική μονή γύρω γύρω κελιά χτισμένη, είναι κάτι παντελώς διαφορετικό. Ναι, είναι πολλά κτίρια ενωμένα. Yes. Εδώ γίνεται εργασίες αναστήλωσης μέσα στο βάθος. Αντώνη, έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ. Αλλά δεν. Α, και εκεί από πίσω γίνεται αναστήλωσης. Εδώ γίνεται εργασίες. Αναστήλωσης. Να πούμε, Αντώνη, ότι ο περιβάλλοντας χώρος είναι κάτι το εξωπραγματικά όμορφο. Ένα μικρό χωριό είναι εδώ. Ναι, περιποιημένο. Κοίτα το καμπαναριό, λεπτομέρεια πάνω, ναι, ναι. Πάμε και λίγο από εκεί. Είναι πολύ ωραίο, Αντώνη, εδώ. Κοίτα εδώ και ένα ωραίο μπαλκονάκι. Α, εδώ αυτά τα αρχεία δεν βρήκαν τα πράγματα. Ωραίο, ε. Και από εδώ κατεβαίνει κάτω. Κατεβαίνει, Αντώνη. Κατεβαίνει από εδώ. Υπάρχουν κύματα εδώ πέρα. Κοντεύω να σε κάνω σαμιώτων, φαίνεται. Από πληροφορίες που μας δώσανε εδώ, η μονή είναι της Παναγίας. Πάμε περπατήσουμε μέχρι πάνω που κάνει ένα αναστήλωση
Εντάξει, σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε. Ευχαριστούμε πάντως, ε. Ευχαριστούμε. Είδες, ρώτησα κι εγώ, δεν με... Εδώ τώρα πόσο μοναχή έχει. Έχει καμιά δεκαριά άτομα. Κοίτα ωραίο εδώ. Κοίτα ωραίο, κοίτα. Όχι τώρα οι άνθρωποι, εντάξει, δουλεύουν όλη μέρα. Ξέρεις τι δύσκολα είναι. Ξέρεις πόσο δύσκολο, Αντώνη, είναι να διατηρείς ένα μοναστήρι, τι δουλειές έχει. Δεν πάει το μυαλό σου. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο. Τα γατάκια. Εγώ κάνω μία βόλτα τώρα για να βγάλω κάποια συμπεράσματα, ώστε στο τέλος του βίντεο να σας πω τα συμπεράσματά μου. Αντώνη, βλέπεις τους τοίχους, τα κλειδιά στα παλιά κτίρια. Αυτό το κτίριο είναι πάρα πολύ παλιό. Τα κλειδιά. Και μέσα εκεί είναι ωραία, αν δεν πήγατε. Τι θέλετε? Όχι, είναι ωραία εκεί, λέω. Είναι ωραία εκεί να πάω. Ναι, εμείς ήμασταν μέσα. Ναι, ναι. Αντώνη, κοίτα μια λεπτομέρεια. Κοίτα, κοίτα ένα λούκι που ερχόταν εδώ μέσα στη στέρνα και πιθανώς ποτίζανε ζώα. Περιστέρια, περιστερών. Α, ναι, αυτά θα τα χρησιμοποιούν στην εθιμοτυπία. Πού όμως λένε περιστέρια, τα φώτα. Αλλά μας σου λέει τώρα χίλιοι μοναχοί εδώ. Ήρθα σε ένα μέρος που είναι πολύ κατανοητικό το μέρος. Βγάζει μια πολύ θετική ενέργεια. Ήρθα λίγο στεναχωρημένος, κουρασμένος και πήρα κάποια θεϊκή ενέργεια από το χώρο της Μονής. Συμπεράσματα, γιατί είμαι ένας φιλοξενούμενος στο νησί της Χίου, θα έλεγα. Ήρθα για 2 μέρες να κάνω κάποια βιντεάκια. Επισκέφτηκα τη Μονή εδώ, που δεν έχει κεντρικό όνομα, αλλά μάθαμε ότι η κεντρική εκκλησία είναι η εκκλησία της Παναγίας, αλλά γύρω γύρω έχει πολλά κτίρια που δεν είναι η κλασική Μονή γύρω γύρω σαν οχυρωματική Μονή με κελιά. Είναι, μέτρησα καμιά 20 κτίρια και σύν ότι υπάρχουν πολλά υπολείμματα 1000 χρόνων. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν το βιντεάκι από τη, πώς τη λένε τη Μονή, Νέα Μονή, από τη Νέα Μονή της Χίου.
ένα βιντεάκι όμορφο, ταπεινό. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου.